myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Καλά θα κάνει η κυρία Κομαδράκη, πες το κρεμαζό να μην μιλάει για σκηνή. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί έχουμε προμηθευτεί και να ανοιχνευτεί εγγράφων πλέον, έχουμε 40 μέρες και ψάχνουμε να βρούμε και τελικά δεν μπορούμε να βρούμε. Οποιαδήποτε κριτική από τον οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο και πλέον συνάδελφο της αντιπολίτευσης είναι καλοδεχούμενη. Κυρία Κομαδράκη, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστώ στο πρόσωπό σας. Θα σας πω ότι δεν δικαιούται να μιλήσετε εσείς, να κάνετε κριτική στη Νέα Δημοτική Αρχή, γιατί είστε η καθήλυνα πόδια η οποία διαλύσατε τον προϋπολογισμό και διαλύσατε την οικονομία αυτού του Δήμου. Οι αποφάσεις, οι κρίσεις συγκεκριμένες και οι παρεμβάσεις δικτύου στο Καραϊσκάκη Βασιλόπουλο και Ζανών και η μαχαιρά Παπίνη Σκουρτούρ και στον Κελοβούνι Παλιωμάνι μας ήταν αποφάσεις οι οποίες ακυρώθηκαν. Και ξέρετε γιατί ακυρώθηκαν. Γιατί όπως έχουν ακυρωθεί και όλες οι άλλες, όταν ακυρώνονται κάποιες αποφάσεις και υπάρχουν κάποια κονδύλια που έχει σχέση με την ίδρυση, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αντιλογισμό στην Οικονομική Επιτροπή και να δούμε εδώ και να τα πούμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ντροπή για μια δημοτική αρχή να ακυρώνονται οι αποφάσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Για μια δημοτική αρχή όταν παίρνει 10 και ακυρώνονται 11. Ανικανότητα πλήρη ή οτιδήποτε άλλο, να μην πω άλλες. Ήπια, να πω ανικανότητα. Και εμείς θα προσπαθήσουμε να μην ακυρωθεί καμία απόφασή μας. Ακυρώθηκαν αυτές οι αποφάσεις. Δεν θέλω να πω τι θα γινόταν με αυτά που είναι όλα στα πλαίσια της αναπτυχίας αναθέσεων. Θα τα πω όταν έρθει η ώρα. Και ποιοι εργολάβοι θα είχαν αναλάβει αυτά. Είναι η εθνική εργολάβη του Δήμου, η οποία κατασπατάει σαν την κατέκτηση το δημόσιο χρήμα. Και θα τα φέρω στο επόμενο συμβούλιο. Αυτοί οι εργολάβοι, τους εργοδικούς εργολάβους και δεσμεύτηκα όσο εγώ θα είμαι εδώ, δεν θα ξαναπατήσει κανένας από αυτούς σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Γιατί κατέκτησαν το Δήμο. Και έρχονται τώρα από νηπετός και απαιτούν να τους πάμε κατηγορούμενους. Και θα σας φέρω εδώ το πόσα χρήματα πήρε ο καθένας. Γι' αυτό σας είπα στο σπίτι του κρεμασμένου, δεν πρέπει να μιλάμε για σκηνή. Υπήρχαν έκτακτες ανάγκες. Γι' αυτά για την ίδρυψη, βεβαίως υπήρχαν. Στη σύσκεψη που κάναμε εδώ με την Διεύθυνση Υγιεινής, παρουσία της κυρίας Διβάρη, μας είπε κάποια ζητήματα και κάποιες παρεμβάσεις και εντολές για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία των πολιτών. Και θα το κάνουμε, κύριε Γιώργη. Γι' αυτό βάζουμε 39.000 να καθαρίσουμε τις δεξαμενές. Διαφωνεί κανείς. Βρωμάνε όλες οι δεξαμενές δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Έχουν πληρωθεί τεράστια κονδύλια για καθαρισμό δεξαμενών και για περιφράξεις δεξαμενών. Θα σας τα φέρω αυτά για να δείτε. Καταθμίσεις επί καταθμίσεων. Και περίφραξη καμία και καθαρισμός καμία. Και φωνή βόζουσε τη ερήμο. Δεν τολμούσε να μιλήσει κανείς. Γιατί το καθεσόταν σκληρό, δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας. Μόνο ο κύριος Βότσης μία φορά πήγε και προς τιμή του στον εισαγγελέα και ακόμα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Καταγγελίες δεξαμενών κατευθείαν, εργασία, απόφαση δημάρχου, υπογραφές, πληρωμή, τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα μιλήσουμε και με στοιχεία. Δεν μπορεί η κυρία Κουμανδράκη να μέφεται εμάς, επειδή τι κάνουμε. Αυτά που ακυρώθηκαν και υπάρχουν 10 κονδύλια, πάμε να τα βάλουμε στον ίδιο τομέα. Θα δώσουμε τα 8.700 για τον Αστακό. Θυμάστε και ότι είχε γίνει το καλοκαίρι στον Αστακό. Βρώμησε όλο ο Αστακό από την άκρη. Δεν τολμούσε να πλησιάσει κανείς στην παραλία. Και με εντολή δική μου, προσωπική δική μου εντολή, πριν να αναλάβω, έδωσα μια λύση. Πήραμε 4 αντλίες που στοιχίζουν αυτά τα χρήματα να ξεβρωμίσουν ο Αστακό να πάρουν οξυγόνο. Γιατί η κυρία Κομανδράκη είχε απομακρυνθεί από το Δήμο, είχε απευθεί ο Δήμος έρμιος στα χέρια των πολιτών. Βρώμογε ο Αστακό από άκρο σάκρο. Κι άλλο ψέματα να με διαψεύσετε. Τα τρακτέρ και τα δύο τα παράλαμε χαρασμένα. Ποιος θα δούμε τα τρακτέρ, αγαπητοί κύριοι συγκητίες. Πείτε μου ένας μόνιμος που τα δουλεύε. Να μην πω τα ονόματα που τα δουλεύανε. Ποιος δούμε το τρακτέρ στον Αστακό. Όποιος ήθελε έπαιρνε στο μηχάνημα του Δήμου. Όλα είναι διενημένα. Και βάζουμε χρήμα. Αυτά είναι τα μεταφορικά, κυρία Κουμανδράκη, που είναι χαρασμένα. Και πάμε να τα φτιάξουμε. Δεν τα δούλεψε και ληστής. Τα δουλεύουν άνθρωποι ιδιώτες. Τις φοιτίες ο κύριος Κουτσουμπίνας. Σούπερ Μανατόλη. Ιδιώτες. Εδώ ο κύριος ο Μακρύς. Τα βλέπω εγώ ιδιώτες. Ο κύριος Πλιαμέδης ιδιώτες. Όποιος ήθελε έπρεπε μηχανήματα και δούλευε. Αυτό γινόταν με ένα πάχαλο. Τελειώσαν αυτά. Και το πάρτι τελείωσαν, το ξέρετε. Το πάρτι στο Δήμο ξηρωμένο τέλος. Αυτό είναι τέλος, τέλος. Και θα τα μάθετε όλα. Να το ξέρετε αυτό. Θα βγουν όλα στη χώρα. Θα βγουν όλα στο διαδίκτυο. Θα βγουν όλα στο διαδίκτυο. Με την υπογραφή του Δημάρχου. Με την υπογραφή του Δημάρχου θα βγουν όλα στο διαδίκτυο. Και θα τα πούμε στον απολογισμό μεθαύριο.
Θα σας πω κάτι. Ένας από αυτούς τους πέντε εργολάβους, θα το πω, δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί. Που δέσμευσε, που πήρε 115.000 με προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου και για την οποία η κυρία Κουμανδράκη και η Δημοτική Αρχή δεν έκανε έφεση. 115.000 ευρώ για το 12, παράνομα, επιτρέψτε μου, μην διακόπτετε, παράνομα για θέματα, για μηχανήματα. Χωρίς αποφάσεις, χωρίς τίποτα φωνήματος. Και δεν έγινε η Δημοτική Αρχή, δεν έκανε έφεση, τελεσυνδίκησε η απόφαση και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία αυτό που ο κύριος Μουρκούσης για την κατάσχεση. Και ξέρετε, λέει ο κύριος εργολάβος αυτός, κύριε Δήμαρχε, εγώ 5.000 και τα άλλα είναι μαϊμού, θα τα πάρουν άλλοι. Άλλοι θα πάρουν τα 115 με τους στόχους 200.000 ευρώ από το Δήμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά γινόταν εδώ. Και γι' αυτό λέω ότι η κυρία Κουμανδράκη δεν δικαιούται να κάνει την δικαιοσύνη στην Δημοτική Αρχή που είναι 40 μέρες. Αυτά τα χρέη μέχρι 31/8 τα καταγράφουμε όλα ευρώ-ευρώ. Να δώσουμε τη μάχη, μήπως καταφέρουμε και τα εντάξουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών για τα χρέη μέχρι 31/8 για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αναδείξαμε το έργο της ΔΕΗ, το θυμάστε. 57.687.000 ευρώ, απλήρωτο όλο το 14. Τι απάντησε η κυρία Κουμανδράκη, με τα λεφτά που παίρνω τώρα πληρώνω το 13. Και ποιος σας έδωσε το δικαίωμα, η κυρία Κουμανδράκη, για το 13 που πήγατε χρήματα. Στρίζουμε, κρέφτηκα. Η Δημοτική Αρχή, η καινούρια, ό,τι είναι νόμιμο θα το πληρώσει και θα τα αναγνωρίσει, τα οκτώπα και στην ομιλία προεκλογικά. Το είπα στην ομιλία μου εδώ στην Ορκομοσία, το λέω και τώρα παρουσία του Ανατάτου του Οργάνου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ό,τι είναι νόμιμο το αναγνωρίζουμε. Ό,τι είναι παράδειγμα και παράνομο θα πάνε στον εισαγγελέα. Τελεία και πάντα. Τέλος. Σας το λέω, τέλος. Είναι θέμα τιμής για την Δημοτική Αρχή να το κάνουν. Τελειώσαν αυτά και θα δείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα δείτε τι ουρά υπάρχει. Ουρά. Ουρά τεράστια. Και θα πούν και μάρτυρες για τους εργολάβους. Όταν είπα ότι θα βγάλουμε τα υποβρύχια και θα ορίσω αυτές τις μέρες επιτροπή αρμόδια να καταγράψει, να δούμε στη δικαστική απόφαση που λέει έβαλε το τάδε υποβρύχιο, έβαλε το τάδε μοτέρ, έβαλε το τάδε μοτέρ. Για να δούμε πού είναι αυτά τα μοτέρ που πήγανε. Ο πρόεδρος της Μαχαιράς εδώ παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προηγούμενη Δημοτική Αρχή, το θυμάστε όλοι, είπε ότι στο χωριό μου, στην Μαχαιρά, μπήκε ένα μοτέρ, ένα ανταλλακτικό με 100 ευρώ και χρεώσαν 15.000 ευρώ. Δεν ήταν μαζί μου ο πρόεδρος της Μαχαιράς. Εδώ δημόσια τα κατοίκη. Αυτά γίνονταν, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτά έχουν ημερομηνία λήξης 31 Σεπτέμβρη που εμείς τα αναλάβαμε. Τελεία και πάμε. Τελεία και πάμε. Και μάλιστα ο Στήματος υπέγραψε και την παραλαβή του νομικού προσώπου. Από εκεί και πέρα, δεν ξεχνάει ότι τι παραλάβουμε από τον πρώην Δήμο Αλυσίας, ξεχνάει ότι πήραμε ένα εκατομμύριο χρέος, ξεχνάει και την καταπληρωμένα τιμολόγια των δημοτών που ήδη έχουν μαζευτεί με τον τόπο να πάρει ο κοντός. Όσοι έχουν κάνει αγωγές από τους δημότες. Δηλαδή, τι παθαίνουμε, παθαίνουμε κάποια μισή και δεν θυμόμαστε. Από εκεί και πέρα, λέει και κάποιος εργολάβος. Μα τους εργολάβους αυτούς, είπαμε, ήταν απόφαση να τα χρησιμοποιήσουμε τη μόδος μας από εδώ. Δεν φέραμε από τον ουρανό, από εδώ τη μόδος που χρησιμοποιήσαμε, όπως έκανε και εκείνος. Και να το υπενθυμίσω και κάτι, υπάρχουν 250.000 εγκαλειοδρύσεις στα ανεξιπρόθεσμα. Το ξεχνάει γι' αυτό. Άρα θα πρέπει να ανοίξουμε όλοι τους τόνους, από όλες τις πλευρές έχουν γίνει λάθη, αλλά δεν πρέπει να μαυρώνουμε το έργο της κάθε δημοτικής αρχής. Και κλείνοντας θέλω να πω κάτι, ότι εγώ είναι 3,5 χρόνια που ασχολούμαι με τα δημοτικά, όμως είμαι περήφανη γι' αυτό. Αυτή είναι η πείρα μου. Δεν ήμουν χρόνια, προσπαθώ, διαβάζω, μαθαίνω και προσπαθώ να μην κάνω λάθη. Αυτό θέλω να γίνει γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις. Και κάτι άλλο τελευταίο. Αυτό που είπε ότι σαν δημοτική αρχή είχαμε φύγει. Θέλω και το είπα και μέσα στην οικονομική και μάλιστα δημιουργήθηκε διένεξη και φασαρία μεταξύ του κυρίου Λαρινά. Αλλά ευτυχώς για ό,τι έχω κάνει έχω μάρτυρες και μπορώ να το αποδείξω. Έδωσα στον κύριο Λαρινά 2.500 ευρώ, είχαμε χάσει τις εκλογές για καθαριότητα εδώ στο Δήμο Αστακού. Άρα δεν μπορεί να λέει ότι παρατήσαμε στο Δήμο εμείς. Εμείς ό,τι έπρεπε να κάνουμε το κάναμε μέχρι την τελευταία στιγμή που παραδώσατε. 2.500 και υπάρχουν αποδείξεις για αυτά που λέω. Πήγε στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο εφόσον και πήγανε, προσέξτε, δύο αντιδήμαρχοι και ένας δημοτικός σύμβουλος πλειοψηφίας και κατέλεσαν μάρτυρες υπεράσπισης του εργολάβου.
Γι' αυτό σας λέω η ώρα είναι πολύ μακρά. Και αντί να προστατεύσουν τα συμφέροντα του Δήμου, εκεί δύο αντιδήμαρχοι και ο ένας ο δημοτικός σύμβουλος, προστατεύσουν τα συμφέροντα του εργολάβου. Και βγαίνει μια απόφαση. Λέει το δικαστήριο, βάζω και η δημοτική αρχή, λέει ότι γίνανε. Βγάζει μια απόφαση 116.000 ευρώ συν τους νόμιμους στόχους από τότε. Που σημαίνει αυτό πάνω από 150-160.000. Έρχεται η απόφαση στο Δήμο, για να ξέρουν και οι πολίτες τι γίνεται, και το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει ο Δήμος και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυρία Κομανδράκη που ήταν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είχε αυτό το αντικείμενο, έπρεπε να κάνει άμεσα προσφυγή εναντίον αυτή τη απόφαση. Να πάει στο εφετείο για να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν έγινε καμία προσφυγή, πέρασε ο μήνας της προθεσμίας της προσφυγής και η απόφαση αυτή δεν εισηδίκησε. Αυτή ήταν η γνωστή διαδικασία που γινόταν μέχρι σήμερα. Και όχι μία φορά, πάρα πολλές φορές. Αυτό νομικά σημαίνει παράβαση.